Οι 162 επιτυχώντες της σχολής Ικάρων από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 πέρασαν την πύλη της αεροπορικής βάσης Δεκέλεια στο Τατόι και ετοιμάζονται να ανοίξουν τα φτερά τους σε μια νέα ζωή. Η κάμερα της εκπομπής μας τους ακολούθησε και κατέγραψε όλα τα στάδια της κατάταξής τους. Μια νέα σελίδα στη ζωή των 162 επιτυχώντων της σχολής Ικάρων γράφεται στην αεροπορική βάση Δεκέλεια στο Τατόι. Οι νέοι μαθητές της σχολής, περνώντας την πύλη, αφήνουν πίσω την εφηβική τους ανεμελιά και μπαίνουν σε ένα περιβάλλον με πειθαρχία και κανόνες, αλλά και πολλές συγκινήσεις. Επέλεξα τη σχολή Ικάρων και συγκεκριμένα το τμήμα Επταμένων, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ σαν δουλειά. Το ήθελα αρκετά χρόνια. Και ταυτόχρονα μου αρέσει η πειθαρχία, αγαπάω την Ελλάδα. Τους επιτυχώντες υποδέχεται στην πύλη προσωπικό της σχολής, προκειμένου να τους κατατοπίσει σχετικά με τις διαδικασίες κατάταξης. Έχεις κάπου αριθμό? Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη και περήφανη. Είναι η πρώτη επιλογή του παιδιού. Έκανε τιτάνια προσπάθεια, όπως και όλα τα παιδιά σε αυτές τις δύσκολες δύο χρονιές του κορονοϊού. Έχεις κάνει εμβόλιο? Είναι μονοδοσιακό. Αφού ελεγχθούν τα αρνητικά μοριακά τεστ κορονοϊού, τα οποία είναι απαραίτητα για την είσοδό τους, μεταφέρονται με λεωφορεία στο χώρο όπου ελέγχονται τα στρατολογικά τους έγγραφα. Οι ράφτες αναλαμβάνουν να φτιάξουν τις στολές τους ακριβώς στα μέτρα τους, αφού από εδώ και πέρα θα γίνουν το δεύτερό τους δέρμα. Επόμενη στάση για τους άρενες μαθητές είναι το κουρείο της σχολής. Κατόπιν όλοι μαζί κατευθύνονται προς τα ιατρεία. Η τελευταία του στάση για σήμερα είναι στον εφοδιασμό για την χορήγηση και των λοιπόν απαραίτητων ειδών, όπως άρβυλα, είδη προσωπικής υγιεινής και άλλα. Θα τους γίνει ξενάγηση για τους χώρους της σχολής, για το πρόγραμμα το οποίο πρόκειται να ακολουθήσουν και από την αυριανή μέρα ξεκινάει η εκπαίδευσή τους. Τώρα πετάω στον αέρα. Νιώθω τέλεια, εντάξει, έχω περάσει, έχω λίγο αγωνία για τη σχολή, αλλά κατά τα άλλα νιώθω υπέροχα. Ευχόμαστε στους νέους σπουδαστές της σχολής Ικάρων καλή αρχή και καλή σταδιοδρομία.